Πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Ζέζα. Είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και καθηγητής του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Ζέζα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μαζί σας θα συζητήσουμε με αφορμή τη βραδιά του ερευνητή που φέτος θα πραγματοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο στόχος, βέβαια, κύριε Ζέζα, παραμένει ο ίδιος. Να προσφέρει δηλαδή στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών μια ξεχωριστή εμπειρία γύρω από το μαγικό κόσμο της έρευνας, της τεχνολογίας, της επιστήμης. Ακριβώς. Ο στόχος της βραδιάς ερευνητή είναι να φέρουμε πιο κοντά τον κόσμο στη δουλειά που κάνουμε, να νιώσουν τον ενθουσιασμό για τη δουλειά που κάνουμε, για τα αποτελέσματά μας. Να πάρουν μια μικρή γεύση της προσπάθειας που γίνεται και των αποτελεσμάτων που έχουμε. Λοιπόν, στο κάτω μέρος της οθόνης θα ήθελα να παρακολουθούμε και την ιστοσελίδα αλλά και την επίσημη σελίδα στο YouTube, εκεί δηλαδή που μπορεί να ανατρέξει ο κόσμος προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά. Τώρα, κύριε Ζέζα, η πιο συχνή ερώτηση που δέχεστε από τον κόσμο που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, όταν μαθαίνει ότι είστε αστροφυσικός, ποια είναι? Για να είμαι ειλικρινής, η πιο συχνή ερώτηση είναι αν υπάρχουν εξωγήινοι. Αν έχουμε δει εξωγήινους ή αν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι υπάρχουν. Και η απάντηση είναι ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν πλανήτες σε πάρα πολλά αστέρια. Αυτό το γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε παρατηρήσει πολλούς πλανήτες. Είναι πολύ πιθανό σε κάποιους από αυτούς να υπάρχουν συνθήκες κατάλληλες για την ύπαρξη ζωής, αλλά κατά πόσο υπάρχει ζωή δεν έχουμε ιδέα. Σίγουρα το παρατηρούμενο σύμπαν είναι ασύλληπτα μεγάλο για την κοινή ανθρώπινη λογική. Θέλω τώρα λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Θρησκεία και δημιουργία από τη μία, επιστήμη και Big Bang από την άλλη. Μιλάμε για δύο έννοιες ασύμβατες ή όχι? Κοιτάξτε, η θρησκεία είναι κάτι εντελώς προσωπικό για τον καθένα. Τώρα, όσον αφορά το φυσικό κόσμο, ως επιστήμονες βασιζόμαστε μόνο σε αυτά που παρατηρούμε, σε αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε, στα πειραματικά δεδομένα, στους νόμους της φυσικής. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένα θέμα πίστης. Ό,τι μας λένε οι αριθμοί, ό,τι μας λένε τα μαθηματικά, ό,τι μας λένε οι νόμοι της φυσικής. Εδώ πίστη δεν μπαίνει. Τελικά, τι μας διδάσκουν τα αστέρια, κύριε Ζέζα? Τα αστέρια είναι πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια για να μάθουμε πώς συμπεριφέρεται η ύλη και η φυσική νόμη σε πολύ ακραίες συνθήκες. Συνθήκες τεράστιας θερμοκρασίας, τεράστιων πιέσεων, πολύ ισχυρών μαγνητικών πεδίων ή βαρυτικών πεδίων. Οπότε μπορούμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι νόμοι της φυσικής σε συνθήκες που δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να αναπαράγουμε πάνω στη Γη. Μέσα των αστερίων, για παράδειγμα, έχουμε κατανοήσει πώς δημιουργήθηκαν τα στοιχεία τα οποία έχουν φτιάξει τους πλανήτες και εμάς τους ίδιους. Το οξυγόνο που αναπνέουμε, το άζωτο. Αν δεν υπήρχαν τα αστέρια, δεν θα υπήρχαν καν αυτά, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Όλο το σύμπαν θα ήταν μόνο υδρογόνο και ήλιο, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και από τα αστέρια πάμε στις μαύρες τρύπες που οι επιστήμονες κατάφεραν να τις κάνουν ορατές, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το επίτευγμα αυτό θέλω λίγο να μας εξηγήσετε. Πόσο καθοριστικό είναι για την ερμηνεία της πολυπλοκότητας φαινομένων του σύμπαντος? Οι μαύρες τρύπες είναι από τα πιο εξωτικά αντικείμενα που υπάρχουν στο σύμπαν. Το γεγονός ότι καταφέραμε να φωτογραφίσουμε αυτό που λέμε τον ορίζοντα γεγονότων, την περιοχή γύρω από μια μαύρη τρύπα πριν από ένα χρόνο, είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές ανακαλύψεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα είναι ένα απίστευτο τεχνολογικό επίτευγμα. Μελετώντας τις, πάλι μαθαίνουμε πώς συμπεριφέρονται οι νόμοι της φυσικής σε ακραία βαρυτικά πεδία. Είναι τα πιο ακραία βαρυτικά πεδία που μπορούμε να μελετήσουμε. Και από τη μεριά της αστροφυσικής τώρα, μελετώντας μαύρες τρύπες, μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει μετά το θάνατο των αστεριών. Αστέρια πολύ μεγάλης μάζας να πεθαίνουν να δημιουργούν μαύρες τρύπες. Ή πώς επηρεάζουν το περιβάλλον τους, πώς επηρεάζουν τις κινήσεις των αστεριών γύρω τους, πώς επηρεάζουν την εξέλιξη των γαλαξιών μέσα στους οποίους βρίσκονται. Οπότε είναι οργανικά στοιχεία του σύμπαντος και αλληλεπιδρούν με το σύμπαν. Και μάλιστα αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία μελετάμε εδώ στην ομάδα αστροφυσικής στο ΙΤΕ. Και στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φυσικής.
Τώρα, το αστεροσκοπείο ως Κίνακα θεωρείται από τα σημαντικότερα παρατηρητήρια της Ευρώπης. Έτσι. Να μας πείτε λίγο δύο λόγια για τη δράση, για την εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζει και για το έργο των επιστημόνων. Επίσης, διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια έρευνα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και το αστεροσκοπείο ως Κίνακα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια έρευνα. Έχουμε εξαιρετικά όργανα παρατήρησης. Συμμετέχει το αστεροσκοπείο σε διεθνείς συνεργασίες, προσφέροντας σημαντικότατα δεδομένα για τη λύση δύσκολων προβλημάτων. Η ομάδα της αστροφυσικής είναι απόλυτα εξωστρεφής. Παίρνουμε χρηματοδότηση από τα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μάλιστα, εδώ πέρα είναι έχουμε λάβει χρηματοδότηση από τα δύο πιο ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Έχουμε δύο ERC προγράμματα στο Ινστιτούτο. Έρχονται ερευνητές απ' έξω για να δουλέψουν εδώ ως μετατακτορικοί ερευνητές. Mm-hmm. Άριστοι φοιτητές που έχουν τελειώσει από το Ινστιτούτο μας έχουν να διαπρέψει στο εξωτερικό. Οπότε η εξωστρέφεια και η προσπάθεια για αριστεία είναι το βασικό στόχος μας εδώ. Τώρα, αλήθεια, από όσα έχετε μάθει για το σύμπαν, κύριε Ζέζα, υπάρχει κάτι που σας προκαλεί έτσι τη μεγαλύτερη εντύπωση? Πάντα το ότι ανακαλύπτουμε είναι μια, κάθε μέρα είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, οι παρατηρήσεις που παίρνουμε, τα δεδομένα, κάθε καινούργια παρατήρηση πάντα έχει και ένα βαθμό έκπληξης. Mm-hmm. Όταν παίρνουμε καινούργια δεδομένα, είναι σαν να ανοίγουμε ένα δώρο. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει μέσα. Και κάποιες φορές είναι αναμενόμενο, κάποιες φορές είναι κάτι εντελώς μη αναμενόμενο. Και εκεί είναι πραγματικά που αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται ενδιαφέροντα, γιατί προσπαθούμε να το κατανοήσουμε και να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα, ένα περαιτέρω mm-hmm. βήμα στην κατανόηση του κόσμου γύρω μας.